Δάκρυα και απόγνωση για το Εθνικό Μουσείο του Ρίο της Τζανέιρο. Η επόμενη μέρα της ασύλληπτου μεγέθους πολιτιστικής καταστροφής μαυρίζει την καρδιά και προκαλεί οργή και ερωτήματα. Ένα κτίριο με αμύθιτο πλούτο, κληρονομιά ενός ένδοξου παρελθόντος δεν υπάρχει πια. Μόνο από καΐδια για καπνός που συνεχίζει να αναδύεται από τους ρημαγμένους τοίχους σε αυτό το αυτοκρατορικό μέγαρο του 19ου αιώνα. Μοιάζει σαν εφιάλτης. Πήγα για ύπνο και ήλπιζα ότι ζω έναν εφιάλτη και ότι θα ξυπνήσω από αυτό. Η πυρκαγιά κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του μουσείου, η οποία αποτελείται από 20 εκατομμύρια εκθέματα από αρχαιολογικά ευρήματα και ιστορικά κοιμήλια. Τα ερωτήματα πολλά για την καταστροφή, το μέγεθος της οποίας δεν έχει εκτιμηθεί ακόμη, καθώς εκτός των άλλων ήταν ένα από τα σημαντικότερα μουσεία φυσικής ιστορίας και διέθετε βιβλιοθήκη με πάνω από 530.000 έργα. Θα είναι μια αργή διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε, ποιος ξέρει, να ανακτήσουμε κάτι που μπορεί να έχει ιστορική αξία. Το Εθνικό Μουσείο που καταστράφηκε ολοσχερός είχε ιδρυθεί το 1818 και μόλις τον περασμένο Ιούνιο γιόρτασε τα 200 χρόνια λειτουργίας του. Ήταν ένα από τα παλαιότερα και αξιολογότερα μουσεία της Βραζιλίας.